Σε αγώνα δρόμου επιδίδεται το Υπουργείο Υγείας ώστε να αυξήσει το ποσοστό εμβολιασμού και να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα το τείχος ανοσίας. Κινητή μονάδα εμβολιασμού βρέθηκε εκ νέου σήμερα στο Κέντρο Υγείας της Κοινότητας της Πάχνας και στο Κέντρο Υγείας της Κοινότητας Κάμπου για τον εμβολιασμό των κατοίκων της ευρυτερής περιοχής Κρασοχωρίων και Μαραθάσας. Είναι η τέταρτη φορά που γίνεται εμβολιασμός περιφερειακά στην κοινότητα των περιφερειακών ιατρικών κέντρων Πάχνας. Η κίνηση σήμερα είναι αρκετά καλή. Παρά τις αντιξοαισθηθήκες λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν, οι κάτοικοι της περιοχής άδραξαν την ευκαιρία και έσπευσαν για να λάβουν το εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Εμείς είμαστε εδώ να υλοποιήσουμε τις εξαγγελίες και το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Και χαίρομαι ειλικρινά που βλέπουμε ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν θετικά αποτελέσματα. Το πρόγραμμα αναμένεται να συνεχιστεί και στις αρχές Φεβρουαρίου. Θα λειτουργήσει ξανά στην Τριμύκλινη Εμβολιαστικό Κέντρο για τα παιδιά 5 έως 11 ετών.